Λοιπόν, έχουμε κάνει. Ελπίζω ότι όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε δει και όλα τα υπόλοιπα. Για το CTF, για το Capture the Flag, για το leaderboard, το personal leaderboard κλπ. Αυτό το βίντεο εδώ τώρα θα σας πει το κρατάει το καλύτερο από όλα τα κομμάτια, που είναι το καλύτερο έχει να κάνει με τα rewards και θα σας πει και για τους πόντους αναλυτικά τι ισχύει για το κάθε event, ώστε να τα έχετε μαζεμένα σε ένα βιντεάκι, ώστε να μην τα ξεχνάτε και εσείς και εμείς να μην τα ξεχνάμε, αλλά και εσείς να είστε εκεί. Αλλά θα πούμε πρώτα τα rewards, που είναι το πιο hype όλου αυτού του θέματος. Γιατί είναι το πιο hype? Γιατί το λάθος το Commander του Knight, ξαναλέω, μην με κατηγορήσετε εμένα. Αυτό είναι Knight δουλειά. Λοιπόν, οι πρώτοι τρεις στο personal leaderboard θα πάρουν τρελά, τρελά δώρα. Εγώ θα τα πάρω με τη σειρά. Ο πρώτος νικητής στο τέλος της ημερομηνίας που θα δώσουμε, υπολογίστε από τώρα περίπου στις 15 Ιουνίου για τη στιγμή που μιλάμε, ο πρώτος νικητής θα πάρει 50 ευρώ PayPal, 50 ευρώ PayPal, ένα χαρτζηλικάκι από τον σερβερ για εσάς, θα παίξετε και θα κερδίσετε. Συν 15 ευρώ in-game, 15 ευρώ in-game να τα κάνει ό,τι θέλει. Ο πρώτος, εντάξει. Και θα δείξω και στον πρώτο και στους πρώτους τρεις τι άλλο θα υπάρξει. Το τελευταίο το κρατάω για έκπληξη. Ο δεύτερος θα πάρει 50 ευρώ in-game. 50 ευρώ in-game. Οκ, okay, να τα κάνει, να τα χρησιμοποιήσει, να τα πιστώσει όπως θέλει αυτός ο ίδιος. Και ο τρίτος θα πάρει 25 ευρώ in-game. 25 ευρώ in-game στην 300 όπλα, 400 όπλα, συγγνώμη, της επιλογής του. Άρα έχουμε μια αξία δώρων πάνω από 150 ευρώ σχεδόν, έτσι, πάνω από 150 ευρώ. Άρα ο πρώτος, θα ξαναλέω, 50 ευρώ PayPal και 15 ευρώ τσέπη, ο δεύτερος 50 ευρώ in-game και ο τρίτος 30 ευρώ in-game, ωραία, και 400 όπλα της επιλογής του. 150 ευρώ για το personal leaderboard. Τώρα, σας είπα ότι έχω και μια έκπληξη για τους πρώτους τρεις νικητές, την οποία θέλω να σας τη δείξω την έκπληξη αυτή. Και θέλω να δω μετά στα σχόλια την άποψή σας. Ο νικητής, οι πρώτοι τρεις νικητές του personal leaderboard θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν κάτι από τα παρακάτω. Και θα δείτε τώρα τι είναι τα παρακάτω. Λάθος το έβαλα. Έβαλα το. Θα μπορείτε δηλαδή ο νικητής του personal leaderboard να κουβαλάει αυτό εδώ το πράγμα από μέσα του. Και καλά είναι τόσο δυνατός, τόσο θεός, τόσο όπως θέλετε πείτε το, που έχει super wow δυνάμεις. Θα μου πεις άλλα αυτό το πράγμα θέλει να φαίνεται συνέχεια. Εγώ μπορώ να μην θέλω να φαίνεται συνέχεια. Φυσικά θα έχεις τη δυνατότητα να μην το έχεις πάνω σου και να το ανοιγοκλίνεις όποτε εσύ γουστάρεις. Η μία δυνατότητα λοιπόν θα είναι αυτή. Θα μπορεί να έχει, να, πώς έχετε πάνω από το κεφάλι σας κάποιοι το City King, το Σουτεράκος, θα μπορείτε να έχετε και από μέσα σας να βγαίνουν τέτοια εφέ. Έχω κι άλλα όμως, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Θα μου δώσετε μισό λεπτό να σας κάνω ένα reload για να το δείτε. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Κύριος Knight for the rescue, για να σας δείξω να μην χρειαστεί να κάνω reload. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Κάποιος θέλει να βγαίνουν σπίθες από μέσα του. Είναι στην προσωπική του ευκαιρία, έτσι, να βγαίνουν σπίθες. Σπίθες, γαλλικό. Λοιπόν, άρα νομίζω θα λαμποκοπάτε και ειδικά το βράδυ θα φαίνεται ό,τι καλύτερο το να έχετε το εφέ σας
Όποτε θέλετε εσείς, ξαναλέω, και αν θέλετε εσείς να έχετε κάποιο εφέ πάνω σας. Εγώ θα σας πω προσωπικά το δικό μου, το αγαπημένο. Δώστε μου μισό όμως να το αφαιρέσω, να μου το αφαιρέσω, ώστε να περάσουμε τα επόμενα. Θα έχετε τη δυνατότητα, δηλαδή, οι πρώτοι τρεις νικητές, πέρα από τα δώρα που είπαμε αξίας 150 ευρώ, να διαλέξουν και ένα εφέ της επιλογής του, το οποίο θα το κρατάνε για ένα μήνα. Θα το έχουν μόνο αυτοί οι τρεις σε ολόκληρο τον σερβερ, είτε στο Masters, είτε στον Official. Πάμε να δείξουμε και άλλη δυνατή επιλογή. Εμένα προσωπικά η αγαπημένη μου είναι αυτή, παιδιά. Αυτό θέλω να σας το δείξω μέρα για να το δείτε. Βλέπετε. Day. Πρέπει να με τρελαίνει αυτό το εφέ. Και καλά μαυρίλα από μέσα και λοιπά. Μου με τρελαίνει πολύ. Έτσι. Κάποιος θα έχει δηλαδή λοιπόν δυνατότητα ένας από τους τρεις να διαλέξει κάποιο από τα παραπάνω ή να διαλέξει αυτό. Και έχω και ένα τελευταίο, το οποίο σας το έχω κρατήσει και αυτό για να σας το δείξω και θα σας το δείξω ευθύς αμέσως και ελπίζω να σας αρέσει και όλους τους υπόλοιπους. Είναι το extra, αν θέλετε, έτσι, δεν είναι κάτι αναγκαστικό, δεν είναι κάτι σίγουρο, φαντάζομαι σε πολλούς θα αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Πάμε στο τελευταίο να το δείτε με τα ματάκια σας. Σαν να βγαίνει μια άβρα από μέσα σας, είστε hype, το έχετε μόνο εσείς, σκεφτείτε ούτε το epic ούτε το legend, είναι κάτι unique αυτό και θα δείχνει σε όλους ότι εσείς είστε ο νικητής του personal leaderboard. Να τα ξαναπώ λίγο τα δώρα για να μας μείνουν. 50 ευρώ στην PayPal, ο πρώτος νικητής του personal leaderboard, συν 15 ευρώ να τα κάνει από το donate ό,τι θέλει. 50 ευρώ in game ο δεύτερος και αυτός να κάνει ό,τι γουστάρει. Και ο τρίτος 30 ευρώ in game για 400 όπλα της επιλογής του. Και όπως είδαμε τώρα πριν, οι τρεις πρώτοι, για να καταλάβουν όλοι μες στην πόλη να ξέρουν ότι αυτοί οι τρεις είναι οι νικητές και είναι οι top shooters μέσα στο server, από τους top shooters θα μπορούν να έχουν κάποιο από αυτά τα 4-5 εφέ που σας έχω δείξει. Αν φυσικά το θέλουν. Τώρα, τελειώσαμε με τα rewards. Να θέλω να σας πω και τελευταίο και το κομμάτι των points για να σας μείνει αποτυπωμένο στο νου, ώστε να ξέρετε πώς θα κυνηγήσετε από τα πρώτα 3 events και ό,τι καινούργιο βγαίνει θα το σας το ενημερώνουμε προφανώς και θα σας το λέμε. Πάμε για την αρχή. Military, πρώτος νικητής, ο νικητής του Military Raid. 1200 πόντους. Ο δεύτερος νικητής του Military Raid, 600 πόντους. 600 πόντους στο leader. Ο τρίτος νικητής, 300 πόντους και κάθε kill που παίρνετε στο Military Raid, 5 πόντους. Τώρα, το Capture the Flag που δείξαμε στο νησί, το ωραίο με τις βάσεις και με τις σημαίες. Κάθε kill που παίρνει κάποιος θα του δίνει 20 πόντους εντός του event. 20 πόντους κάθε kill, σημαντικό. Κάθε σημαία που θα παραδίδει ο συγκεκριμένος παίκτης, όχι η ομάδα, ο συγκεκριμένος παίκτης θα του δίνει 200 πόντους. Και αν στην νικήτρια ομάδα, και αν είστε στην νικήτρια ομάδα, βρίσκεσαι στην νικήτρια ομάδα, παίρνεις 150 πόντους για το Capture the Flag. Και το τρίτο event που το αφήσαμε παραπονεμένο γιατί είναι κάτι που το ξέρετε, το ghetto event μας, αυτό που τρέχει τα μεσημεράκια που και από εκεί μπορείτε να βγάλετε και άλλα δώρα και άλλα real money από το ghetto leaderboard, ας τα αφήσουμε τώρα, δεν είναι της παρούσης, κάθε kill που παίρνετε θα σας δίνει 10 πόντους στο personal leaderboard. Κάθε kill που παίρνετε στο ghetto event, όχι σε όλο το ghetto όλη την ώρα, σε αυτό που τρέχει συγκεκριμένες ώρες. Τώρα, να πούμε και τις ώρες που θα τρέχουν τα event. Δευτέρα με Κυριακή, κάθε μέρα, 4 με 6 military raid. Και μετά το restart, στις 7 η ώρα θα ξεκινάει το capture the flag. Και πιο πριν θα μεταφερθεί λίγο νωρίτερα το ghetto event από τις 2 με 4. Άρα 2 με 4 ghetto event, 4 με 6 military raid και 7 η ώρα capture the flag. Ξαναλέω, είναι για αυτόν τον τύπο που δεν έγινε παρέα του online τώρα, θέλει να μπει να παίξει, βαριέται, αλλά είναι και για αυτόν που θέλει να αποδείξει ότι είναι ο καλύτερος shooter στην πόλη, αλλά και θέλει να βγάλει τα real money, τα τρελά δώρα που μπορεί να κερδίσει. Είναι στο χέρι σας, θα τα αγαπήσετε πάρα πολύ τα events για αυτά όλα, γιατί είναι, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά και ξέρω ότι θα τα γουστάρετε πάρα πολύ, είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε. Αυτά. Αυτά. Περιμένω πώς και πώς να πάμε, θα το κάνουμε και stream, θα μπω και εγώ να παίξω γιατί ξαναλέω αυτά τα events είναι από τα λίγα events που μου βγάζουν και εμένα τη διάθεση να μπω να τα παίξω.
Θα σας περιμένω όλους, θα τα πούμε σήμερα, ξεκινάμε με Capture the Flag στις 7 η ώρα. Το πρώτο Capture the Flag στις 7 σήμερα, ξαναλέω, βάλτε το στο νου σας. Αυτά, τα λέμε στα επόμενα βίντεο, να είστε πάντα καλά.